Καλησπέρα! Είμαστε εδώ σε ένα ακόμη βίντεο μετά από ένα μήνα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό που ήθελα να το ξεκινήσω εδώ και καιρό. Βρισκόμαστε στο εξοχικό μου στη Μύκονο. Όχι πλάκα. Okay. Λοιπόν, είχα σκεφτεί εδώ και καιρό να κάνω να μου κάνετε βασικά εσείς κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν θα είναι για μένα προφανώς. Θα είναι είτε κάποιοι προβληματισμοί σας, είτε σε κάτι που θέλετε συμβουλές, είτε απλά να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις σας για τη ζωή, είτε κοινωνικές, είτε ερωτικές. Δηλαδή, βασικά κυρίως όχι μόνο ερωτικές, όπως ήταν π.χ. οι περισσότερες ερωτήσεις που έλαβα, αλλά εντάξει. Γενικότερα, απάντησα αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο Telonym. Το Telonym είναι μία εφαρμογή, η οποία μπορείτε να μπείτε στο προφίλ μου στο Instagram, που θα το βάλω κάπου εδώ. Και στο link που έχω εκεί πέρα, θα μπείτε στο Telonym, θα μου κάνετε μία ερώτηση, η οποία μπορεί να είναι και ανώνυμη, δηλαδή άμα ντρέπεστε ή άμα π.χ. με ξέρει κάποιος και δεν θέλει να δω εγώ ότι είναι η Μαρία από το χωριό, ας πούμε. Αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, παρατήρησα κάτι πάρα πολύ καλό στις ερωτήσεις που μου κάνατε, ότι γενικότερα είχατε ένα είδος έτσι αυτοκριτικής, μια αυτογνωσία γενικότερα, όταν μου λέγατε ποιο έχω αυτό το θέμα και παρατηρώ αυτό, και στην ουσία ήταν σαν να απαντάτε οι ίδιοι στον εαυτό σας, απλά δεν το καταλαβαίνατε. Για τους εαυτούς μας δεν το καταλαβαίνουμε συνήθως. Γι' αυτό είμαι εδώ, για μια τρίτη γνώμη. Πάμε να δούμε τις ερωτήσεις, οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα είναι όλες, γιατί ήταν αρκετές. Σκέφτηκα να χωρίσω το βίντεο. Και ναι! Λοιπόν, τις ερωτήσεις θα τις πάρω με τη σειρά, καλύτερα, πιο δίκιο. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Και θα βάζω εδώ πέρα δίπλα βασικά και την εικόνα κάπου, με την ερώτηση. Αλλά θα τη διαβάζω γιατί είναι καλύτερα, γιατί είναι κουραστικό μόνο να διαβάζει την ερώτηση. Λοιπόν, γεια! Είμαι 18 χρονών και φέτος τελείωσα το σχολείο. Λόγω διαβάσματος αλλά και οικονομικής αιτίας, τα τελευταία 2 χρόνια δεν αφιέρωσα καθόλου χρόνο σε δραστηριότητες που μου αρέσουν. Φέτος θέλω να ξεκινήσω μαθήματα χορού, αλλά πιστεύω πως είναι αργά για να το εξελίξω σε κάτι περισσότερο από ένα χόμπι. Έκανα ήδη χορό παλιά, οπότε δεν είμαι τελείως άσχετη, αλλά έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι. Π.χ. κι εγώ έκανα παραδοσιακούς, τώρα δεν πηγαίνω, αλλά επειδή πήγαινα ακριβώς 9 χρόνια, δεν τα έχω ξεχάσει. Προφανώς όμως, επειδή όταν έχεις συνηθίσει σε κάτι και ξαφνικά δεν το κάνεις για πολλά χρόνια, σιγά σιγά είναι λογικό να ξεσυνηθίσεις. Αυτό δεν σε σταματάει από το να ξαναξεκινήσεις, και ιδιαίτερα εφόσον μου λες ότι σου αρέσει. Γιατί και εγώ, π.χ. λόγω διαβάσματος, σταμάτησα και το θέατρο που έκανα και το τραγούδι που έκανα και την κιθάρα, όλα. Οπότε δεν είναι αργά. Άρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις άνετα, να ξανασχοληθείς και να το κάνεις εφόσον κυρίως μου λες ότι όντως το θέλεις. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Μίλησα με μια κοπέλα που έχει ωραία εξωτερική εμφάνιση. Ήθελα να τη γνωρίσω καλύτερα, όμως το μέρος που ήμασταν μου ήταν δύσκολο. Της έδωσα το Instagram μου και μετά από κάτι ώρες με ακολούθησε. Της έστειλα, μιλούσαμε παροδικά και κάποια στιγμή δεν μου μιλούσε ενώ ήταν ενεργή. Την επόμενη μέρα διάβασε το μήνυμά μου, αλλά ακόμη δεν έχει απαντήσει. Τι να κάνω? Καταρχάς, γιατί σου άρεσε μόνο η εξωτερική της εμφάνιση? Όχι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα πολλές φορές είναι που λέμε «Α, θα διαβάσω αυτό το μήνυμα μετά και θα το απαντήσω» και το ξεχνάμε τελείως. Δηλαδή, αμέσως μην παρεξηγούμε. Π.χ. και εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Όπως και εγώ έχω βρεθεί στη θέση σου και έχω πει γιατί δεν απάντησε, ξέρω εγώ. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι εντάξει, δουλειές έχουμε. Κάποιοι δεν θέλουν να μας στολίσουν την ώρα πάνω από το κινητό. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση να σκέφτεται τι θέλει να απαντήσει, γιατί για μερικούς ανθρώπους είναι αγχωτικό, ας πούμε. Εντάξει. Και επίσης είναι ανάλογο τι είπες και δεν απάντησε και απλά το διάβασε. Δηλαδή, αν έστειλες 2 emoji, δηλαδή, τι θες τώρα να σου απαντήσει? Είναι ανάλογο. Αν έκανες μια ερώτηση και δεν σου απάντησε, μπορεί να είναι τα προηγούμενα που είπα, γι' αυτό μου παρεξηγήσεις αμέσως. Μπορείς να περιμένεις. Γεια σου. Αρχικά ήθελα να σου πω μπράβο για αυτή την προσπάθεια να βοηθήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αρκετό καιρό είχα τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μου, οι οποίοι πάντα μου έλεγαν πως δεν μπορώ να πετύχω πράγματα, πως δεν είχα τις δυνατότητες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή μου, αλλά η αυτοπεποίθηση και οι προσδοκίες μου συνεχίζουν να είναι χαμηλά εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Αρχικά, από τη μία, μπράβο που τους έβγαλες από τη ζωή σου, γιατί καταρχάς είναι πολύ δύσκολο σίγουρα να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους από τη ζωή μας, αλλά όταν ακριβώς είναι τοξικοί, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς πρέπει να τους απομακρύνουμε από τη ζωή μας, ιδιαίτερα αν π.χ. τους έχουμε πει διόρθωσέ το και τελικά αυτό δεν γίνεται ποτέ. Επίσης,
Είναι λογικό να σου έχει μείνει κάτι σαν συνήθεια, ας πούμε, και να σου έχει περάσει μέσα σου αυτό το πράγμα ότι α, εγώ δεν είμαι αρκετά καλή. Γιατί λογικό όταν έχει κάποιου ανθρώπου συνέχεια να σου λένε ή. Νομίζω το λένε, αλλά να στο δείχνουν με τη στάση του. Ότι ρε παιδί μου, εσύ δεν αξίζει τόσο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι λογικό και εσύ στο τέλο μπορεί να αρχίσει να λέγε όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά μέσα σου ήδη να το έχει απορροφήσει όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, τώρα αυτό που πες για ότι συνεχίζεις ουσιαστικά να έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση και γενικότερα η προσδοκία σου να είναι πιο χαμηλά λόγω αυτών των ανθρώπων, θεωρώ ότι αρχικά από τη μία πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου κυρίως, να προσπαθείς να τα δουλέψεις, που αυτό θα πάρει χρόνο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα βρεις νομίζω με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τα βρει πλήρως κι με τον εαυτό του και να είναι ικανοποιημένος. Αλλά επίσης, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχεις και ανάγκη από τους ανθρώπους σου που έχεις γύρω σου να σου δείξουν ότι ρε παιδί μου να νιώσεις ότι πιστεύουν σε σένα και να σου δείχνουν ότι είσαι δυνατή. Κυρίως αυτό να το ξεκινήσεις από τον εαυτό σου όμως, γιατί αν περιμένουμε από τους άλλους γενικότερα δεν κάνουμε και τίποτα. Άρα ξεκίνα με σένα, δούλεψέ το, με πράγματα που κάνεις, βάλε σε μια σειρά τα πράγματα που κάνεις και ειλικρινά νιώθεις ότι είσαι καλή σε αυτό. Και σιγά σιγά θα βλέπεις ότι είσαι καλή σε πολλά πράγματα ή καλός. Το διευκρινίζω αυτό. Και θα βελτιωθεί όλο αυτό. Αλλά νομίζω όλοι σκεφτόμαστε ότι θα πολλοί άλλοι. Λέμε ότι δεν σκεφτόμαστε, αλλά σκεφτόμαστε. Περισσότερη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι ισχύει και με αυτό που είπα και προηγουμένως, στην προηγούμενη ερώτηση. Ότι η αυτοπεποίθηση ξεκινάει από εμάς. Να νιώσουμε καλά με κάποια πράγματα που κάνουμε εμείς. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, σίγουρα μερικοί άνθρωποι όμως μας κάνουν κιόλας να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι αν εσύ δεν νιώσεις καλά με τον εαυτό σου, πώς περιμένεις και οι υπόλοιποι να δουν ότι εσύ έχεις αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που φαίνεται. Τώρα, πώς να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα ένα, δύο, τρία, ας πούμε. Αλλά κυρίως να προσπαθείς να νιώσεις καλά εσύ με τον εαυτό σου από μικρά πράγματα. Δηλαδή μην κάθεσαι σιγά σιγά και δηλαδή θα παρατηρήσεις κάποια πράγματα γενικότερα γύρω σου. Τώρα στο πώς να προσεγγίσεις ένα αγόρι και να είσαι άνετη. Λοιπόν, πρέπει ναι, να είσαι ο εαυτό σου, να μην προσπαθείς να γίνεις ούτε σαν κάποια φίλη σου, ούτε να έχεις ένα στυλ που είδες και νομίζεις ότι είσαι αυτό, αλλά δεν είσαι. Και γενικότερα, νομίζω ότι αυτό δουλεύεται. Κανένας νομίζω ξαφνικά δεν πήγε σε ένα άτομο που ίσως του άρεσε ή κάτι τέτοιο και ήταν σε φάση «Α, τέλεια, εγώ νιώθω φουλ άνετη ή άνετος». Κανένας. Άρα αυτό δουλεύεται. Σιγά σιγά δημιουργείται μια επαφή πιο άνετη με τους ανθρώπους γενικότερα γύρω μας. Και θεωρώ ότι αν είσαι ο εαυτός σου, άλλος θα το εκτιμήσει και θα το καταλάβει και θα τα έχεις κι εσύ ξεκάθαρα όλα. Άρα, αυτό. Γεια σου! Λοιπόν, είμαι 16-17, δεν έχω προχωρήσει ακόμη, αλλά θα ήθελα η πρώτη μου φορά να είναι μαζί του. Έχουμε χωρίσει. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Νομίζω μπορώ να το καταλάβω. Είναι λογικό. Όταν τα έχεις φτιάξει με έναν άνθρωπο και γενικότερα δεν έχεις εκτιμήσει, ξέρεις ότι σε εκτιμάει, σου συμπεριφερόταν καλά, νιώθεις άνετα. Άρα, θες και είναι λογικό να προχωρήσεις με αυτόν τον άνθρωπο και είσαι σε φάση με αυτόν θέλω, γιατί αυτόν ξέρω. Είναι λογικό. Επίσης τώρα, το ότι έχετε χωρίσει είναι ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή σίγουρα νομίζεις ότι θέλουμε αυτόν και με κανέναν άλλον, αλλά σίγουρα θα γνωρίζεις και ένα άλλο άτομο που αργότερα μπορεί να το νιώσεις αυτό το πράγμα και να γίνει κιόλας. Δηλαδή, μην αποκλείεις όλες τις άλλες περιπτώσεις. Γενικότερα, λογικά έχεις συνηθίσει με αυτό το άτομο και νομίζεις ότι αυτό είναι το θέμα που θέλω να προχωρήσω και κανένας άλλος. Αλλά αν προχωρήσεις τη ζωή σου, εφόσον αυτή τη στιγμή μου λες ότι έχετε χωρίσει κιόλας και γνωρίσεις κι άλλα άτομα, δεν σου λέω αυτή τη στιγμή «Α, πάνε με όποιον βρεις και κάτω», να καταλάβεις ότι υπάρχουν κι άλλα άτομα και ίσως γνωρίσεις έναν άλλον που νιώσω ακόμη πιο άνετα και θα γίνει κιόλας. Θα ξεπεραστεί αυτή η φάση. Γιατί ακόμη λογικά είσαι στην αρχή ότι έχουμε χωρίσει και εγώ αυτό όμως ήθελα. Αλλά όταν ξεπεραστεί αυτό, θα καταλάβεις ότι εντάξει, μια χαρά είμαι και τώρα με αυτό το παιδί που είμαι και όντως νιώθω πολύ καλύτερα. Φεύγω Εράσμους ένα μήνα και έχω πολύ άγχος. Πρώτη φορά φεύγω από το σπίτι μου και αυτή η πρώτη φορά θα είναι σε ξένη χώρα. Ενθουσιασμός αλλά και full σφιγμένο στο μάχη. Ναι, καταρχάς, μπράβο που φεύγεις Εράσμους, θεωρώ ότι είναι
μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και θεωρώ ότι κάθε φοιτητής πρέπει να βιώσει αυτή την εμπειρία. Είναι λογικό να φοβάσαι να φύγεις από το σπίτι σου, από κάπου που έμενες κοντά στους γονείς σου ή στους γονείς σου και ξαφνικά να τα κάνεις όλα μόνος σου και κυρίως στο εξωτερικό. Αλλά σκέψου ότι ακριβώς ίσως βρεις περισσότερο τον εαυτό σου, γιατί θα είσαι μόνη σου, θα τα κάνεις όλα μόνη σου και θα βλέπεις πως είναι εσύ να λύνεις τα προβλήματα. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα ανοίξουν οι ορίζοντές σου, θα δεις πως είναι στο εξωτερικό τα πράγματα τα οποία διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με την Ελλάδα και γενικότερα να μην σε κυριαρχήσει ο φόβος σου. Δηλαδή είναι λογικό να φοβάσαι, αλλά με ένα μέτρο. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Συνεχίζουμε. Μ' αρέσει ένα παιδί πολύ, αλλά είναι κολλημένος με την πρώην του, η οποία έχει προχωρήσει και έχει σχέση. Βγαίναμε. Κουράζεται και να το μιλάω. Έλεος. Τώρα βγαίνω με άλλους, αλλά δεν προχωράω γιατί το σκέφτομαι ακόμη. Λοιπόν, καταρχάς μπορείς να το δώσεις μια ευκαιρία, για τον λόγο ότι όταν βγαίνεις από μια σχέση, είναι πάρα πολύ λογικό να μην μπορείς να ξεπεράσεις εύκολα τον άλλον, ιδιαίτερα αν ήσασταν καιρό μαζί ή και να μην ήσασταν. Απλά δηλαδή γιατί σε κάνει να νιώθεις όμορφα, στεναχωριέσαι όταν βγαίνεις από μια σχέση. Μπορείς να του δώσεις την ευκαιρία να βγαίνετε και να περνάει έτσι ο καιρός. Αν δεις τώρα ότι περνάει ένας χρόνος που λέω εσύ και λιγότερο εντάξει, και δεν, εντάξει. Εκεί ίσως υπάρχει λίγο ένα θέμα. Αλλά μπορείς να του δώσεις χρόνο. Δηλαδή μην γίνεις και εσύ πιεστική, ούτε εσύ ήθελες κάτι τέτοιο. Και εφόσον μου λες ότι το σκέφτεσαι, το καλύτερο είναι να του δώσεις μια ευκαιρία. Αν δεν, εντάξει, άστο. Αλλά εφόσον μου λες και εσύ ότι το σκέφτεσαι και δεν είσαι και σε φάση κάτι μου ωραία, άστο, τότε μπορείς να το κάνεις. Α, γεια σας, δεν είναι. Έχω δύο παρέες. Η μία είναι μια κοπέλα η οποία τώρα τελευταία με αποφεύγει και η άλλη αποτελείται από τρία αγόρια από τα οποία μόνο με τον ένα κανονίζω να βγω και εκείνος ειδοποιεί και τους άλλους. Όλοι δουλεύουν και έχουν κι άλλες παρέες, οπότε δεν μου δίνει και πολύ σημασία. Ειδικά τώρα που έλειπε ένα μήνα διακοπές, νιώθω ότι όλοι με αποφεύγουν και δεν έχω κάποιο να μοιραστώ τα προβλήματά μου. Ακόμα και τις χαρές μου. Τι να κάνω. Υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να είναι στο μυαλό σου κυρίως, αλλά τώρα τι εννοώ. Εννοώ ότι γενικότερα πολλές φορές νιώθουμε ότι κανένας μας ακούει και ότι θέλουμε όλα να είναι σε κάτω τα προβλήματά μας και αυτά, αλλά πάντα τελικά πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει έχουν και άλλη ζωή. Δηλαδή, από ό,τι μου λες, τα παιδιά αυτά δουλεύουν κιόλας. Δεν λέω ότι πρέπει να σε γράψουν, δεν λέω καν κάτι τέτοιο, αλλά λέω ότι να καταλάβεις λίγο κι εσύ ότι ακριβώς επειδή έχουν κι άλλα πράγματα στη ζωή τους, δεν μπορούν όλη την ώρα, ας πούμε, είτε να βγαίνονται συνέχεια είτε οτιδήποτε. Είμαι σίγουρη κιόλας, εντάξει, έχουν και στο μυαλό τους. Τώρα από εκεί και πέρα, μερικές φορές, τελικά πρέπει να κάνουμε κι εμείς το πρώτο βήμα. Δηλαδή, δεν περιμένεις πάντα να σε ρωτήσει αυτός ή αυτή, τι έχεις ρε εσύ, τι έχεις να μου πεις, μήπως έγινε κάτι. Δηλαδή, ξεκίνα και μόνος σου. Δεν χρειάζεται π.χ. κάποιος να σε ρωτήσει τι έχεις. Πες εσύ, να το συζητήσεις, να το ξεκινήσετε. Γενικότερα και μπορείς να το συζητήσεις άμα θέλεις για να νιώσεις και καλύτερα και με τα αγόρια, με τον έναν φίλο που είστε και πιο κοντά και με την κοπέλα, να συζητήσεις αυτόν τον προβληματισμό σου και να σου πούν και αυτή την άποψή σου. Επίσης υπάρχει περίπτωση, αν νιώθεις ότι δεν ταιριάζεται τόσο πολύ, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη με ντε και καλά να είσαι με αυτά άτομα. Γνώρισε και άλλα άτομα που μπορεί όντως να νιώσεις ακόμη πιο όμορφα και να νιώθεις ότι δεν έχεις π.χ. αυτό το μέσα εισαγωγικό κενό. Τον θέλω πολύ. Ανίτα, το θέλω. Το θέλω πολύ. Γενικά κάνουμε κάτι κάθε καλοκαίρι, 13 χρόνια, αλλά μόνο καλοκαίρι. Θέλω να είναι ο πρώτος μου, γι' αυτόν τον λόγο κυρίως επειδή έχω μάθει τα κουμπιά του και με γνωρίζει καλά. Να ολοκληρώσω μαζί του. Λοιπόν, καταρχάς δηλαδή η απόφαση είναι δική σου. Δεν σου πω εγώ κατά το ή όχι. Αλλά λοιπόν, είναι ανάλογα με το τι σχέση έχετε μεταξύ σας αρχικά. Πόσο το γνωρίζεις, πόσο δηλαδή νιώθεις ότι ίσως σε σέβεται. Όντως, ρε παιδί μου, νοιάζεται για σένα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέχεις. Γιατί τώρα, προσωπικά, για μένα η ολοκλήρωση δεν είναι ένα παιχνιδάκι. Για μένα όμως, τώρα προφανώς είναι άποψή σου. Γι' αυτό σου λέω: δεν μπορώ να σου πω ναι, κάντο ρε σιγά ή όχι. Από εκεί και πέρα, αν νιώθεις τόσο άνετα και νιώθεις αυτά που σου είπα προηγουμένως, μπορείς να το κάνεις. Εντάξει, είναι δικό σου θέμα. Ό,τι θέλεις. Είναι αυτό που είπα. Δεν θα σου πω ναι ή όχι, δηλαδή μην περιμένεις μια τέτοια απάντηση. Και γενικότερα θεωρώ ότι ο καθένας δεν θα έπρεπε να σου πει ναι ή όχι. Είναι ανάλογα εσύ πώς νιώθεις και με βάση αυτό που είπα προηγουμένως. Όλες μου οι φίλες έχουν τους φίλους τους. Κι εγώ, ενώ με πλησιάζουν αρκετά αγόρια που τα περισσότερα είναι του γούστου μου, όταν μου ζητάνε να βγούμε, να γνωριστούμε, δεν μπορώ. Νιώθω πως θα πάνε όλα χάλια και θα ρεζιλευτώ. Έχω βγει με 5 αγόρια σύνολο και όλα πήγανε καλά.
αλλά έχει ένα χρονικό διάστημα μετά την τελευταία. Δεν μπορώ να βγω με κανέναν, διότι με πιάνει ανασφάλεια. Λοιπόν, αρχικά έχεις κάποιες εμπειρίες, δηλαδή μου λες ότι έχεις γίνει 5. Δεν χρειάζεται να έχεις ανασφάλεια, εφόσον πάνω κάτω έχεις δει και πώς είναι να βγαίνεις με ένα γόρι. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει να νιώθεις διαφορετική ή άσχημα επειδή οι φίλες σου έχουν αγόρια. Δηλαδή, ούτε να νιώσεις μέσα εισαγωγικά αναγκασμένη ότι αχ, πρέπει να βρω κι εγώ ένα αγόρι. Δηλαδή, αυτό να γίνει όταν εσύ το νιώσεις όντως, όχι επειδή έχουν οι φίλες σου και ασχολούνται με ένα αγόρι. Για το καλό του εαυτού σου, βασικά. Αν είσαι ο εαυτός σου κι άλλος θεωρεί ότι δεν ζηλεύεσαι, δεν σε νοιάζει. Γιατί είσαι ο εαυτός, δηλαδή, εσύ δεν αλλάξεις τον εαυτό σου τώρα. Λοιπόν, δεν εννοώ ότι δεν θα αλλάξει π.χ. κάποιο αρνητικό που θεωρείς εσύ ή ο άλλος, αν πάει να σε διορθώσει σε κάτι, θα πεις ότι όχι, εγώ αυτό είμαι, αλλά τουλάχιστον εσύ να είσαι ο αληθινός σου αυτός. Αυτός που πιστεύεις ότι είσαι και να μην προσπαθείς να γίνεις κάτι άλλο. Πέρα από εκεί, εντάξει, οι απόψεις διήθανται. Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει, επειδή έχει άλλες απόψεις για τον κόσμο. Να προσπαθείς να είσαι ο αυτός όταν βγαίνεις έξω, να λες αυτά που πιστεύεις. Και αυτό θεωρώ ότι ένας άνθρωπος καλός, πώς να τον περιγράψω, θα το εκτιμήσει. Και έτσι θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που για να σου αξίζει βασικά κιόλα. Συνεχίζουμε με θέμα φιλίας. Φίλες και φίλοι. Από το γυμνάσιο έχω πρόβλημα με το θέμα της φιλίας. Δεν μπορώ να σταθεροποιηθώ σε μία παρέα. Άλλοτε ευθύνομαι εγώ, άλλοτε αυτή. Έχω χάσει αρκετές φίλες που ήμασταν πολύ δεμένες και με έχει ρίξει ψυχολογικά. Γενικά νιώθω ότι δίνω, αλλά δεν παίρνω. Δίνομαι συνέχεια συναισθηματικά και σε θέμα φιλίας και σε σχέσεις. Με αποτέλεσμα να τους πνίγω μέσα σε εισαγωγικά. Συχνά νιώθουμε ότι καταπιέζουμε τους φίλους μας συνήθως, δηλαδή ή τη σχέση μας, όπως είπες και εσύ. Δηλαδή και εγώ το έχω νιώσει να λέω ένα θέμα μου και να το αναλέω π.χ. για μία εβδομάδα κάθε φορά που βγαίνουμε και να μιλάω μόνο γι' αυτό. Και μετά είμαι σε φάση, ρε φίλε, μόνο για μένα μιλούσαμε, εντάξει. Να νιώθω περίεργα. Από την άλλη, σίγουρα οι φίλοι και η σχέση μας είναι και για αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο και τις χαζομαρούλες να το πω έτσι και να βγαίνουμε και να λέμε προφανώς και να συζητήσουμε κάτι πιο σοβαρό. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα νιώθεις ότι γίνεται αυτό, μπορείς να το συζητήσεις με κάποιον που νιώθεις πιο οικία και να πεις γίνεται αυτό, τι πιστεύεις για αυτό το θέμα, ας πούμε. Το θέμα το να σταθεροποιηθείς σε μία παρέα, πιστεύω ότι μην το πολύ ψάχνεις. Όσο νομίζω ψάχνουμε, α, να βρω μια παρέα να σταθεροποιηθώ, τόσο είναι που τελικά δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θα γίνει μόνο του, θα το νιώσεις με τον καιρό. Ανάλογα με τα άτομα που θα βρεις, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην νιώθεις τόσο καλά με την παρέα σου και μετά από 2 μήνες να νιώθεις τέλεια. Ας πούμε κιόλας, είναι λίγο και πώς νιώθουμε κι εμείς, παίζει πολύ ψυχολογία μας. Άρα αυτό πιστεύω. Είμαι 17. Έχω μια σχέση εδώ και 9 μήνες με ένα παιδί και έλειπε στρατό. Και έκανα κάτι με έναν πρώην. Απλό χαμούρευα. Μας νοιάζει. Και το μετάνιωσα πολύ. Νιώθω πολλές τύψεις, αλλά ξέρω ότι αν το πω στο αγόρι μου θα χωρίσουμε. Το αγόρι μου το αγαπώ πολύ. Όμως, και θα μείνουμε και μαζί σε λίγο καιρό. Έχουμε μια σοβαρή σχέση. Πώς θα εξηλαιωθώ για αυτό που έκανα, το φιλί θεωρείται απιστία. Το φιλί θεωρείται απιστία, φίλοι μου. Θεωρείται απιστία. Λοιπόν, από τη μία μπράβο σου, που τουλάχιστον έχεις κατανοήσει ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες και ότι λογικά από ό,τι κατάλαβα συνειδητοποίησες ότι μόλις έκανες κάτι με εκείνο το παιδί που φιληθήκατε, τον πρώην σου, κατάλαβες ότι εγώ νιώθω όμως πράγματα με αυτόν που είμαι τώρα, νιώθω γι' αυτόν ότι τον αγαπάω. Δηλαδή αυτό που το κατανόησες είναι καλό. Από την άλλη άποψή μου είναι ότι πρέπει να την το πεις και έτσι ακριβώς θα εξηλαιωθείς. Πες όταν τραβάνει τύψεις και πες ότι έρχεται μια μέρα και σου λέει έκανα αυτό το λάθος, πήγα με την πρώην μου, σου λέει για αυτό το ίδιο και έκανα αυτό. Δηλαδή εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να το πεις ότι αχωρίζουμε, τι είναι αυτό που έκανες, ενώ έχεις κάνει και εσύ το ίδιο και δεν το έχεις πει. Απόψη μου είναι ότι να το συζητήσεις. Εγώ θα εκτιμούσα την ειλικρίνεια και προφανώς μην περιμένεις ότι αμέσως θα σου πει «Α, εντάξει, οκ». Okay. Σίγουρα θα περάσει ένα διάστημα που θα νιώθει μια ανασφάλεια, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη κυρίως, γιατί μια σχέση σοβαρή κιόλας βασίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη και στην ειλικρίνεια. Άρα πες το, σίγουρα θα του πάρει λίγο καιρό να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα και αν κυρίως τα συναισθήματά σας και τα δύο είναι αληθινά που έχετε μεταξύ σας, θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί και αν τα έχεις ξεκαθαρίσει και εσύ μέσα σου. Δηλαδή να του δείξεις κιόλας ότι εγώ όντως κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Από εκεί και πέρα προφανώς είναι λίγο στο μυαλό του πώς να το κατανοήσει και να δει τι πιστεύει και να σου απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, όχι με πρώην. Δεν το συνιστώ σε κανέναν σας. Μην έρθει άλλος με πρώην, τέλος. Okay. Λοιπόν, τώρα είναι απόγευμα γιατί έπρεπε να φύγω πριν για το σπίτι.
Και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις με την ίδια ενδυμασία, διαφορετικό κραγιόν και όχι σαρτσάκι. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση τώρα είναι κάπως διαφορετική. Λέει ο φίλος μας, είμαι ποδολάγνος, αλλά ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρίως για το τι θα πούν οι κοπέλες που γνωρίζω και έχω αρχίσει να νιώθω τεράστιο κόμπλεξ γι' αυτό. Ελπίζω να μην μου κάνεις πλάκα, γιατί εγώ θα σου απαντήσω τα σοβαρά. Καταρχάς, λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποιοι έχουν φετίχ, να το πω έτσι, με το στήθος μια κοπέλας. Ή με τα οπαισθιά τη που λέω λόγος. Εσύ απλά έχεις με τα πόδια, άρα από την εμένα μου φαίνεται φυσιολογικό. Σίγουρα για τους περισσότερους, εντάξει, και μπορεί και για μένα σε ένα σημείο, να μου φαινόταν κάπως, ας πούμε. Δηλαδή, αν είχες εσύ μια μανία, να το πω έτσι, με τα πόδια μου. Αλλά αυτό, από τη μία, εντάξει, είναι λογικό να σου δημιουργεί και ένα κόμπλεξ, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει. Ναι, τα έχουμε συνηθίσει γιατί έτσι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα ωραία, ας πούμε, στις γυναίκες που λέω, γιατί. Αναφέρω επειδή πες και εσύ έχεις κόμπλεξ για το τι θα πούνε οι κοπέλες. Λέω όταν μπει σε μία σχέση, δεν χρειάζεται που είχε να μπει σε μία σχέση και να πεις να ξέρεις έχω αυτό. Μπορείς σταδιακά να το κάνεις και εντάξει, αν όντως έχεις αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να νιώθεις τόσο κόμπλεξ. Είναι ένα μέρος του εαυτού σου, κυρίως ένας άνθρωπος που θα σε αγαπήσει, πιστεύω ότι θα το δεχτεί κιόλας. Βασικά εντάξει, τι θα το δεχτεί, είπαμε, εγώ δεν θέλω κάτι wow, είναι απλά ένα μέρος του σώματος που σου αρέσει ακόμη περισσότερο. Υπήρχε αυτό που σου πει: οι άντρες προτιμούν κάτι άλλο περισσότερο. Άλλοι, εσύ προτιμάς αυτό. Τέλος. Και τώρα, συνεχίζουμε. Γενιά, είμαι οξύθυμος. Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δηλαδή, τι είσαι οξύθυμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι μου λες, νομίζεις ότι έχεις όλα τα προβλήματα. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό όμως, εντάξει. Δηλαδή, έλα πια με σένα. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς πλάγκα έκανα. Είναι ένα θέμα που μπορείς όμως να το βελτιώσεις. Καταρχάς, μπράβο που το έχεις συνειδητοποιήσει. Η αυτογνωσία είναι ό,τι καλύτερο. Το επόμενο βήμα, προφανώς, είναι όποτε νιώθεις έτσι, να προσπαθείς να ηρεμείς. Γενικότερα, δηλαδή, επειδή μερικές φορές και εγώ έχω ένα θέμα τέτοιο, όχι ακριβώς οξύθυμη, απλώς αν π.χ. νευριάσω ή κάτι τέτοιο, λίγο θα ανεβάζω τους τόνους. Άρα, επειδή μου το θέμα είναι να σκεφτείς έτσι πριν μιλήσεις, να σκεφτείς τον άλλον βασικά, τι σου λέει. Κυρίως να προσπαθείς να ηρεμήσεις, το νιώθεις δηλαδή ότι πανικοβάλλεσαι και αρχίζεις και νιώθεις πιο έντονα, προσπαθείς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου. Ανάσες. Επίσης μπορείς να μην τα παίρνεις τόσο όλα στα σοβαρά, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λέω σου παίρνουν αρνητικό σου, ένας πολύ κοντινός άνθρωπος, το λέει για το καλό σου. Σκέψου το, δηλαδή μην είσαι αμέσως σε φάση όχι και τι μου λέει αυτός και όλα αυτά, γιατί αυτό από ένα σημείο και μετά κάποιους ανθρώπους θα τους αποβάλλει από τη ζωή σου. Και αυτό εντάξει δεν θα είναι πάρα πολύ καλό. Το βουλτί μου τώρα τελευταία νιώθω το ξεκόβουμε και η αλήθεια είναι πως όχι μόνο το νιώθω, αλλά έτσι είναι. Βγαίνει λέει με άλλα κορίτσια και έχει κάνει καινούργια παρέα. Το οποίο εμένα αυτό δεν με πειράζει. Το μόνο που με ενοχλεί είναι πως όταν της μίλησα γι' αυτό, πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί όταν της τα είπα μέσω μήνυμα απλά με σνόμπαρε, δεν μου είπε τίποτα. Απλά με κοίταγε και επειδή είχα βουρκώσει μαγκάλιες. Η αλήθεια είναι πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά που γνωρίζω καινούργια άτομα επηρεάζεται. Κάθε φορά που γνωρίζει καινούργια άτομα επηρεάζεται. Και αλλάζει και με αφήνει πίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω, νιώθω μόνη, ενώ έχω άτομο δίπλα μου. Επίσης, τσακώθηκα με την άλλη μου κολλητή, επειδή έμαθα πως με κράζει πισόπλατα. Δεν είμαι ολοκληρωτικά μόνη μου, δηλαδή έχω μια άλλη φίλη, πως της λέω και μου λέει τα πάντα, αλλά νιώθω μόνη και γενικά δεν ξέρω τι να κάνω. Ευχαριστώ που έκανες τον κόπο να το διαβάσεις. Όσο αφορά τη φίλη που ήταν πισόπλατα, καλά έκανες. Καλύτερα είναι τους ανθρώπους που τους βγάζουμε από τη ζωή μας. Δεν αξίζουν, θεωρώ, για εμάς τους ίδιους, για τα συναισθήματά μας και γενικότερα. Όσο αφορά τη φίλη σου, νομίζω, ανάλογα και τι ηλικία είστε, τώρα είναι στιγμές που όταν έρχονται νέοι άνθρωποι στη ζωή μας, ενθουσιαζόμαστε. Νέες φιλίες, νέες γνωριμίες και ξεχνάμε τους φίλους που έχουμε τόσα χρόνια. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά όταν είμαστε μικρότερες ηλικίες, όταν το κάνουμε, ας πούμε. Εγώ π.χ. τι έχω παρατηρήσει και το έχω παρατηρήσει σε άτομα που είχα στη ζωή μου. Μπορείς να το συζητήσεις ακόμη περισσότερο, να εξηγήσεις πώς νιώθεις για τα συναισθήματά σου και να τις πεις πες μου τέλος πάντων και εσύ τι πιστεύεις. Καλό επίσης που έχεις και άλλη φίλη και λέτε τα πάντα. Προσπάθησε γενικότερα να μην επαναβάβεσαι μόνο σε ένα άτομο, γιατί υπάρχουν και άλλες παρέες που σίγουρα μπορείς να γνωρίζεις και άλλα άτομα και σίγουρα θα νιώσεις και με άλλα άτομα εκεί. Καταρχάς, γεια σου. Λοιπόν, μου αρέσει μια κοπέλα περίπου 1,5 χρόνο. Αλλά δεν είχα το χρόνο να σου το πω, γιατί γενικά κάναμε παρέα και τα λοιπά και φοβάμαι. Και τώρα μπαίνω στρατό και ήθελα πριν μπω να τη το πω. Αλλά πάλι δίστασα και δεν ξέρω τι να κάνω γιατί θέλω να είμαι μαζί τη. Γενικότερα τώρα που θα μπει στο στρατό, ίσως θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί θα λείπει λογικά 9 μήνες. Όσον θα λείπει, θα είναι λίγο περίεργο γιατί λογικά θα θέλω να γνωριστείτε και περισσότερο πέρα δηλαδή από το φιλικό. Τώρα που θα πείτε, αν πείτε,
σε ένα πιο ερωτικό, είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα, αν φοβάσαι βέβαια ότι π.χ. υπάρχει περίπτωση να τη χάσεις, γιατί μέχρι να περιμένεις στο στρατό, αυτή μπορεί προλόγως να έχει προχωρήσει και να είναι με ένα άλλο παιδί. Μπορείς να το συζητήσεις και ίσως να τη θέσεις ότι εγώ ενδιαφέρομαι. Κάπως να το δείξεις ίσως. Πιστεύεις μετράει η διαφορά ηλικία? Λοιπόν, πιστεύω ότι μετράει. Λοιπόν. Δηλαδή, αν μια κοπέλα είναι 15 και το αγόρι, ή και το αντίθετο βασικά, είναι 25, δηλαδή θεωρώ ότι ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο πολύ. Παρόλο που τα 10 χρόνια είναι μια λογική διαφορά, στην προκειμένη περίπτωση δεν μου φαίνεται εμένα όχι ακριβώς φυσιολογικό, αλλά περισσότερο ότι δεν θα μπορεί ίσως από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή στην αρχή υπάρχει περίπτωση να είστε μια χαρά. Αλλά μετά που θα αρχίσουν να σοβαρεύει ίσως η σχέση, δηλαδή το ότι ίσως δεν υπάρχουν τόσα κοινά, δηλαδή αυτός έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί, ίσως πιο σοβαρά. Και καλό είναι π.χ. αυτή ή αυτός που είναι 14, ακόμα είναι να μην έχει το νου του ότι «Α, εγώ σκέφτομαι αυτό που σκέφτεται ένας 25, σε ποιος θα έχει με έναν 25 με μία 25». Κότερα όμως, αν ήταν 20 που λέω λόγος με 30, ίσως είναι λίγο πιο φυσιολογικό. Εκεί λίγο αρχίζουν και οι οπτικές γωνίες είναι ίσως παρόμοιες. Προφανώς έχει σχέση και ο άνθρωπος. Αλλά και πρέπει να είναι.